Στην πολιτική επικαιρότητα, νέα σελίδα ανοίγει στη Νέα Δημοκρατία μετά την αποφασιστική κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει εκτός κόμματος τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, έπειτα από τη συνεχιζόμενη αμφισβήτηση της κυβέρνησης, η οποία προκαλούσε αμηχανία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν οι αναφορές του Αντώνη Σαμαρά στα εθνικά ζητήματα αλλά και στις βολές κατά του Γιώργου Γεραπετρίτη, με αποτέλεσμα ο πρώην Πρωθυπουργός να θέσει αυτόν για δεύτερη φορά εκτός κόμματος, όπως και πριν από 30 δύο χρόνια. Στελέχη της κυβέρνησης μιλούν για μια αναπόφευκτη και σωστή κίνηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Αντώνη Σαμαρά την ίδια ώρα να είναι απομονωμένος από τους βουλευτές. Μετά την κίνηση αποφασιστικότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη να διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά, ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί, καθώς επίσης βουλευτές και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, στοιχίζονται με την ανάγκη εκπομπής του μηνύματος για το τέλος ανοχής απέναντι σε συμπεριφορές που ζημιώνουν και την παράταξη και την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Είναι ένα ζήτημα η πολιτική διαφοροποίηση σε ζητήματα, αν θέλετε, συγκεκριμένης πολιτικής, ακόμα και εξωτερικής πολιτικής, θα πω εγώ. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά η αμφισβήτηση του πατριωτισμού της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Επειδή το ένα εδώ έχουμε είναι... ποιοτική διαφοροποίηση πια. Με τη διαδικασία διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού να έχει ήδη κινηθεί μετά τη συνέντευξη Σαμαρά στο Βήμα, οι κεραίες σε Ηρώδο, Αττικού και Πειραιώς, όπως λένε αρμόδιες πηγές, συγκέντρωναν μηνύματα ότι δεν πρέπει να γίνει ανεκτή η συμπεριφορά του μεσήνιου πολιτικού. Ο κύριος Σαμαράς με τη σημερινή συνέντευξή του θέτει εαυτόν για δεύτερη φορά μετά το 1993 εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου, αυτό επεδίωξε. Αυτή τη φορά όμως η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει σταθερά την πορεία της χωρίς τον κύριο Σαμαρά. Είναι τελείως βέβαιο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Είμαι πολύ σαφής σε αυτό. Άρα. Και θέλω να είμαι και ειλικρινής προς το εξής. Ακούστε, παιδιά. Τα κράτη και τα έθνη, για να γίνονται σπουδαία, πρέπει να έχουν πειθαρχία. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει πρόεδρο, λέγεται Κυριάκο Μητσοτάκης. Και η χώρα έχει πρωθυπουργό, λέγεται Κυριάκο Μητσοτάκης. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Κυβερνητικές πηγές χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα για τις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού εναντίον του Υπουργού Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Σαμαράς υιοθέτησε ύπουλες παρερμηνίες. Το πράγμα στράβωνε όλο ένα και περισσότερο. Και έχω την εντύπωση, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι από ένα σημείο και μετά φοβούμε ότι ο κύριος Σαμαράς ουσιαστικά το επεδίωκε με κάποιο τρόπο. Δεν αισθανόταν άνετα. Στην αντίδραση του Αντώνη Σαμαράς θέλησε να δικαιολογήσει την εξώφθαλμη παραβίαση των ορίων στην οποία υπέπεσε, την οποία αναγνωρίζουν και αρκετοί συνομιλητές του. Μίλησα και θα μιλάω μόνο για αυτά που απασχολούν την Ελλάδα. Κριτής όλων μας θα είναι ο λαός και η ιστορία. Απόφαση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά στηρίχθηκε στο γεγονός ότι με τη νέα δημόσια παρέμβασή του, ο μεσηνίος πολιτικός αμφισβήτησε το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Επιπλέον κατηγορείται ότι υιοθέτησε ακραία ψεύδη για τον Υπουργό Εξωτερικών, ενώ κλιμάκωσε την ακραία τοποθέτησή του με επίθεση σε βάρος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας αλλά και του Προέδρου της Κύπρου. Υπάρχουν βουλευτές της Νέα Δημοκρατία που έχουν περίπου τις απόψεις αυτή του Σαμαρά. Θα τον ακολουθήσει κάποιος να κάνει κάτι? Η εκτίμησή μου είναι πως όχι. Όχι. Όχι, για ποιο λόγο? Γιατί θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης είναι αυτό που λέτε... Ο Δημήτρης με ρωτάει αν έχει στο μυαλό του ο Αντώνης να κάνει κάτι μελλοντικά. Λέει να με χτύνει ο λαός και η ιστορία. Ναι, εντάξει. Αυτό δεν το ξέρετε ούτε εσείς ούτε εγώ. Αίσθηση πάντως προκαλούν οι αποστάσεις που κράτησε ο Κώστας Καραμαλής. Μένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μου ο Γιώργος Παπακοσταντίνου που έχει όλο το ρεπορτάζ. Η επόμενη μέρα στην κυβέρνηση ποια είναι, Γιώργο? Περιλαμβάνει η Αλεξάνδρα κινήσεις με πολύ συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο από πλευράς του Πρωθυπουργού. Σε αυτό το πεδίο, οι πληροφορίες του Άξιον 24 από ασφαλείς πηγές λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιταχύνει τη διαδικασία που αφορά στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την επιλογή δηλαδή του προσώπου και τη διαδοχή ή όχι της Κατερίνας Σακελαροπούλου. Σε αυτό το πεδίο, άλλωστε, σε αυτές τις κινήσεις δηλαδή με συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο, είχε ήδη προηγηθεί η ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή
που τράβηξε ο Πρωθυπουργός απέναντι στη woke ατζέντα και στην προσπάθεια να έχει μία αντανάκλαση στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όλα όσα διαδραματίστηκαν στις ΗΠΑ. Έτσι, με αυτό, σε αυτό το φόντο, Αλεξάνδρα, οι ίδιες πηγές ενημέρωσης έλεγαν στο Action 24 ότι προδιαγράφηκε το πλαίσιο, πιο πλαίσιο σε ό,τι αφορά στην επιλογή του προσώπου. Και λένε λοιπόν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης ότι αναμένεται να είναι ένα πρόσωπο από τον κεντροδεξιό χώρο, με συγκεκριμένο δηλαδή πολιτικό και ιδεολογικό προφίλ. Θα δούμε λοιπόν ποιον θα προτείνει. Ενδιαφέρον όμως έχει να δούμε, Γιώργο, ποια είναι και τα επόμενα βήματα του Αντώνη Σαμαρά. Τι σκέφτεται να κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός? Οι πληροφορίες λένε καταρχάς ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πραγματοποιήσει κανονικά το προγραμματισμένο ταξίδι του που είχε για σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως το περιβάλλον που θα βρει άμα τη επιστροφή του έχει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, Αλεξάνδρα. Δηλαδή είναι απομονωμένος από βουλευτές, ακόμη και από αυτούς με τους οποίους έχει τακτική επικοινωνία, αλλά έχει συναντάει και την απομόνωση και από παλαιούς συμμάχους. Είδαμε άλλωστε, όπως και στο βίντεο που προηγήθηκε, τις αποστάσεις που έχει κρατήσει ο ίδιος ο Κώστας Καραμαλής. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου.